Κοιτάξτε, είναι αναμφίβολα μια σημαντική προοπτική. Σας ανέλησε την άποψη της περιφέρειας ο Περιφερειάρχης ο Χρήστος Ομέτιος. Το μόνο το οποίο θέλω να προσθέσω είναι ότι λίγα πράγματα ξέρουμε όσον αφορά τη διαδικασία, το χρονοδιάγραμμα, το πλαίσιο, το χρηματοδοτικό πάνω στο οποίο θα κινηθεί. Μας ενδιαφέρει πολύ να δούμε αυτές τις λεπτομέρειες από την αγωνία μας να προχωρήσει το έργο, γιατί αν υπάρχει ένα σφιχτό χρονοδιάγραμμα, εκείνο το οποίο θα μας μείνει είναι μια σημαντική, τρομερά σημαντική αναπτυξιακή προοπτική για την περιοχή. Αν δεν υπάρχει το χρονοδιάγραμμα και αν τυχόν δεν υπάρχει το χρηματοδοτικό πλαίσιο, εκείνο που θα θυμόμαστε πιο πολύ είναι αυτή η ωραία τελετή η οποία έγινε. Είμαι θειασότης της πρώτης άποψης. Κύριε Μαρκοπούλε, για το γεγονός ότι ο Αλέξης Τσίπρας, ο Πρωθυπουργός, δεν συναντήθηκε με τοπικούς φορείς. Είναι κάτι το οποίο το θέλαμε, είναι κάτι το οποίο το ζητήσαμε, είναι κάτι το, για το οποίο παρενέβησαν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ εδώ. Δυστυχώς δεν κατέστηκαν εδώ. Επιτρέψτε μου μία ακόμη ερώτηση. Ότι έχει να κάνει με τον υγιός και καλώς εννοούμενο ανταγωνισμό που θα δημιουργηθεί ή που θα κλιμακωθεί με αυτήν την συντριοδρομική γραμματεία μεταξύ Αλεξανδρούπολης και Καβάλας. Βλέπετε ότι είναι. Όχι, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Ξέρετε, γι' αυτό λέω. Για μένα τα δίκτυα αναπτύσσουν τη συνεργασία και όχι τον ανταγωνισμό. Ούτως ή άλλως εμείς εκείνο το οποίο χρειαζόμαστε είναι να έχουμε ένα καλό δίκτυο σιδηροδρομικό παράλληλα με το οδικό, το οποίο θα εξυπηρετεί την μεταφορά εμπορευμάτων είτε στο ένα είτε στα δύο λιμάνια, είτε από το ένα στο άλλο λιμάνι. Νομίζω ότι είναι περισσότερο ευκαιρία συνεργασίας και λιγότερο αυτό για το οποίο είπατε.